να λύσουμε τις απορίες μας, τελευταία ζωντανή σύνδεση της εκπομπής, αναφορικά με τη μαύρη τρύπα στην καρδιά του γαλαξία μας. Γνωρίζεις περισσότερο ή θες να πάμε σε σύνδεση? Να πάμε σε σύνδεση. Έχεις ρεπορτάζ? Έχω δει πολύ ωραίες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν. Και πραγματικά αυτή ακριβώς η φωτογραφία η οποία κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες έχει κάνει τον γύρο του κόσμου και πάρα πολύ μιλάνε για μια πολύ σημαντική ανακάλυψη. Αλλά νομίζω περισσότερο μπορεί να μας πει ο κύριος Αλέξανδρος Λιχούδης, είναι μέλος της αστρονομικής ομάδας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και τα έχουμε ξαναπεί, μας έχει βοηθήσει, μας έχει κατευθύνει, μας έχει λύσει απορίες. Αλέξανδρε, αν μιλήσουμε στον Ενικό, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα σας. Με χαρά μου να είμαι, και πάλι στην εκπομπή σας. Λοιπόν, αναφορικά τώρα με τη μαύρη τρύπα στην καρδιά του γαλαξία μας, έρχεται να αποδείξει κάτι? Έρχεται περισσότερο να επιβεβαιώσει την θεωρία ότι στην καρδιά του γαλαξία μας υπάρχει αυτή η μαύρη τρύπα. Καθώς ενδείξεις υπήρχαν ήδη, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουμε μία απτή φωτογραφία. Μάλιστα. Μαύρη τρύπα. Δηλαδή, οι βαρυτικές δυνάμεις εκεί είναι τόσο έντονες, τόσο τεράστιες, ώστε τίποτα δεν μπορεί κατά κάποιο τρόπο να ξεφύγει από αυτό. Πράγματι, αυτό το όνομα δεν δόθηκε τυχαία. Πρόκειται για αντικείμενα στο διάστημα τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη μάζα. Ναι. Είναι απίστευτα πυκνά. Με αποτέλεσμα να έχουν ένα τόσο έντονο βαρυτικό πεδίο που από μία απόσταση και κοντύτερα σε αυτό το σώμα δεν μπορεί να ξεφύγει ούτε το φως. Το φως είναι ό,τι πιο γρήγορο κινείται στο σύμπαν. Δεν υπάρχει ταχύτητα μεγαλύτερη από το φωτός. Εμείς, Αλέξανδρε, τώρα έχουμε μια φωτογραφία την οποία σχολιάζουμε και μιλάμε έτσι για το αποτέλεσμα αυτής. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να μπορέσουμε να συζητάμε για μια μαύρη τρύπα, για μια μεγάλη ανακάλυψη, φαντάζομαι στον τομέα της αστρονομίας γίνεται πολύ σκληρή δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μελετήσετε την πηγή και να φτάσετε μετά στο να το αποδείξετε ότι όντως ισχύει. Και πώς έχουμε και τη φωτογράφηση, βέβαια, εντός εισαγωγικών του χώρου. Πράγματι, αυτή η προσπάθεια να βγει αυτή η φωτογραφία ξεκίνησε από το 2017, οπότε χρειάστηκαν πολλά χρόνια, πολλές παρατηρήσεις για να δημιουργηθεί και χρειάστηκε μάλιστα να συνεργαστούν πολλά τηλεσκόπια, ραδιοτηλεσκόπια συγκεκριμένα από διάφορες μεριές της Γης, γιατί ανάμεσα σε εμάς και σε αυτή την μαύρη τρύπα που βρίσκεται στο κέντρο του γαλαξία μας, παρεμβάλλεται μια πολύ μεγάλη ποσότητα από σκόνη. Και αυτή η σκόνη είναι σαν ένα σκοτεινό πέπλο που μας εμποδίζει να δούμε στο κέντρο του γαλαξία μας. Για να το προσπεράσουμε λοιπόν, οι αστρονόμοι χρησιμοποίησαν ραδιοτηλεσκόπια, δηλαδή βλέπουν ραδιοκύματα, τα οποία μπορούν να διαπεράσουν αυτή τη σκόνη. Και χρησιμοποιώντας τηλεσκόπια από όλες τις μεριές της Γης, κατάφεραν με μια τεχνική που ονομάζεται συμβολομετρία, ναι, να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μικρά τηλεσκόπια σχετικά σαν να ήταν ένα τηλεσκόπιο στο μέγεθος της Γης και να μπορέσουν να δουν την μαύρη τρύπα, η οποία παρόλο που είναι τόσο ογκώδης, βρίσκεται και τόσο μακριά από εμάς. Συγκεκριμένα βρίσκεται 27.000 έτη φωτός μακριά, από τη Γη. Μακριά. Εάν δεν κάνω λάθος, βέβαια, έχει υπάρξει ξανά το 2019 φωτογράφηση μαύρης τρύπας, σωστά? Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση του 2022, ποιες οι δυσκολίες, τι το διαφορετικό, ποιες οι ομοιότητες? Πράγματι, το 2019 έχει βγει μια παρόμοια φωτογραφία, και αυτή πολύ σημαντική. Όμως αυτή ήταν η φωτογραφία από τη μαύρη τρύπα σε έναν άλλο γαλαξία. Και λόγω της προοπτικής που είχαμε σε αυτό το γαλαξία, δεν υπήρχε αυτή η σκόνη να παρεμβάλλεται. Οπότε ήταν πιο εισαγωγικά εύκολη η παρατήρησή της. Επίσης, εκείνη η μαύρη τρύπα, ναι, είναι και πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε στο κέντρο του γαλαξία μας. Μάλιστα. Λοιπόν, και ναι, η τελευταία διαφορά που έπαιξε και αυτή ρόλο είναι ότι η μαύρη τρύπα του γαλαξία μας αλλάζει πιο συχνά η εικόνα της, το πώς τη βλέπουμε. Δηλαδή, αυτή μια φωτογραφία αποτελεί στην ουσία ένα συνδυασμό από πολλές φωτογραφίες, από πολλά στιγμιότυπα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση.
το σύλλι πέφτει μέσα της και αλλάζει ελαφρώς τη μορφή που μας δείχνει. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση στον Αλέξανδρο, αναφορικά με τη φωτογραφία αυτή που είδαμε και την έρευνα η οποία ακολουθείται αυτής. Ποια είναι? Δηλαδή, εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα, μια φωτογραφία, συζητήσαμε και το τι είναι αυτή η μαύρη τρύπα. Από εκεί και πέρα, πώς αξιοποιούμε αυτό το υλικό το οποίο έχουμε? Αυτό το υλικό, πέρα από το ότι είναι μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία, όπως είπαμε, έρχεται να επικυρώσει κάποιες θεωρίες και μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε κυριολεκτικά τις διαστάσεις της ίδιας μαύρης τρύπας, αλλά και το τι συμβαίνει σε αυτή γύρω από το υλικό της, γιατί μέχρι τώρα ήμασταν στα σκοτάδια. Μπορούσαμε μόνο να δούμε κάποια άστρα πώς κινούνται γύρω από αυτή, το οποίο είναι χρήσιμο για την επιστήμη, αλλά δεν μας δίνει τόσες πληροφορίες για την ίδια τη μαύρη τρύπα. Μάλιστα. Αλέξανδρε, θα μπορούσε η Εύη να σε έχει για ώρες, καθώς είναι και λάτρης βέβαια της αστρονομίας, να κάνετε μια εκπομπή δυο σας. Λοιπόν, ωστόσο, πάμε να κλείσουμε την εκπομπή. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχεις παράπονο, Εύη, κλείσαμε το αγαπημένο σου θέμα. Ακριβώς. Και λύσαμε και τις απορίες μας. Ακριβώς.